Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι μαχητέ του τάγματος Αζόφ, που ήταν στο Αζόφσταλ και μετά από σχετική συμφωνία, πήγαν στην Τουρκία ως εχμάλωτοι και επιστρέφουν στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο Ζελένσκι δημοσίευσε και σχετική φωτογραφία μαζί του, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση τη Μόσχα με τον Πεσκόφ να τονίζει ότι η Άγκυρα παραβίασε τι συμφωνίε απελευθερώνοντα του ηγέτε του Αζόφ στην Ουκρανία και πως κανεί δεν ενημέρωσε τη Ρωσία. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με την διαμεσολάβηση του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν, πέντε Ουκρανοί διοικητέ θα έπρεπε να παραμείνουν στην Τουρκία έως το τέλος του πολέμου σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας και άνετης διαβίωσης.